δευτερόλεπτο στο γήπεδο τη Σούδα. Συμπαλιά για τον Αδρακάκη, ο οποίο απλά για θέση θα απειλήσει τον Δημαράκη, ο οποίο θα απομακρύνει και με διπλή προσπάθεια μπλοκάρει την μπάλα. Στη συνέχεια, στο 13ο λεπτό, εκτέλεση φάουλ για την Δαμάστα. Το γκολ από τον Μπαμπουλάκη, το οποίο όμως θα ακυρωθεί ως offside από τον Επόπτη. Ο Μπαμπουλάκης θα βγάλει την σέντρα με φάλτσα αρκετά. Ο Βροντάκης είναι αυτός ο οποίος θα βγει, θα μπλοκάρει την μπάλα. Συνέχεια θα δεχτεί το φάουλ, αλλά η εξέλιξη της φάσης θα έχει αλλαγή στα αρχιντικές οροπίες. Για αυτήν εδώ την ένταση η οποία δημιουργήθηκε. Ο Σαββοϊδάκης είναι αυτός ο οποίος το 29 θα δεχτεί την κόκκινη κάρτα. Γι' αυτό εδώ το μαρκάρισμα πάνω στον τερματοφύλακα του Άρη Σούδας. Ακολούθησε ένταση και η κόκκινη κάρτα. Με 10 λοιπόν η Δαμάστα. Προσπάθεια με τον Μποτονάκη, ο οποίος κινείται πάρα πολύ ωραία. Μποτονάκη θα σκάψει την μπάλα. Παραλίγο εδώ να έχουμε το αυτογκόλ για την ομάδα της Δαμάστας. Το κόρνερ θα εκτελέσει ο ίδιος με πολλά φάλτσα στο πρώτο δοκάρι, αλλά η μπάλα θα περάσει τελικά εκτός αγωνιστικού χώρου. Μποτονάκης, ο οποίος το 52 θα βρει εξαιρετικά με μια κάθετη παλιά τον Δρακάκη. Αυτός θα στείλει την μπάλα στην αριστερή γωνία του Δημαράκη. Θα κάνει το 1-0. Υπήρξαν διαμαρτυρίες από τους παίκτες Δαμάστας για αυτήν την φάση. Ο Δρακάκης, ο οποίος όταν βρεθεί εκεί είναι δύσκολο να αστοχήσει. Έτσι λοιπόν ο Άρης Σούδας ανοίγει το σκορ και προηγείται στο 52ο λεπτό απέναντι στην Δαμάστα. Δαμάστα, η οποία με αυτήν την εκτέλεση φάουλ εδώ θα απειλήσει τον Βροντάκη, ο οποίος, κοιτάξτε την εξέλιξη της φάσης, με τα χέρια θα βγάλει αντεπίθεση για την ομάδα του Άρη Σούδας. Σε εκείνο το σημείο ο Μανώλης ο Παπαδάκης, ο οποίος θα μονομαχήσει, θα πάρει την μπάλα, θα δώσει για τον Δρακάκη και πάλι από το ύψος μεγάλης περιοχής δεν θα στοχίσει. 2-0 για την ομάδα του Άρη Σούδας με τον Γιάννη Δρακάκη, αυτή την βολίδα να στέλνει την μπάλα στα δίχτυα του Δημαράκη και να δίνει προβάδισμα 2 τερμάτων για την ομάδα του Άρη Σούδας. Πολύ ωραίο το γκολ από τον Γιάννη Δρακάκη και τα πανηγύρια φυσικά στο γήπεδο. Νέα προσπάθεια πάλι από τον Μποτονάκη, εξαιρετικές οι κινήσεις, η μπαλιά για τον Δρακάκη στο 83, 4 λεπτά μετά τον γκολ θα στοχίσει όμως, η μπαλιά περάσει out. Βαρδάκης θα εκτελέσει ένα απλάγιο out μακρινό, το γύρισμα το οποίο θα γίνει για τον Δρακάκη. Αυτός εδώ θα περάσει την μπάλα κατά τα πόδια, το shoot πάνω από το οριζόντιο δοκαρί. Ναι, σίγουρα σήμερα ήμασταν καλοί, προερχόμασταν από δύο αρνητικά αποτελέσματα, ειδικότερα της Τετάρτης θεωρώ ότι αδικηθήκαμε πολύ, έτσι όμως είναι το ποδόσφαιρο. Σήμερα ήμασταν αποφασισμένοι, χρειαζόμασταν την νίκη αυτή για ψυχολογικούς και βαθμολογικούς λόγους, μιας και η αντίπαλη ομάδα είχε τον ίδιο στόχο με εμάς. Ξέραμε ότι παίζαμε μια καλή ομάδα που παίζει ποδόσφαιρο, με νέα παιδιά, με όρεξη. Είχαμε βρει αδύναμα σημεία. Από την αρχή μπήκαμε αποφασισμένοι και το παιχνίδι κύλησε ομαλά για μας. Νομίζω ότι το αποτέλεσμα είναι δίκαιο και συνεχίζουμε την προσπάθειά μας. Γενικότερα η φιλοσοφία της ομάδας είναι να στηρίζεται στα δικά της παιδιά. Θεωρώ αυτό φάνηκε και από την εντεκάδα σήμερα που ήταν, αν δεν κάνω λάθος, 8 παιδιά που προερχόμενοι από εδώ, από τις ακαδημίες. Αυτό είναι το σημαντικό, να έχει μια ομάδα παιδιά τα οποία να βγάζει από τα σπλάχνα της. Είχε μια πολύ καλή εμφάνιση, να συνεχίσουμε έτσι και να πετύχουμε όσο πιο γρήγορα το στόχο μας. Αυτό είναι το σημαντικό. Καταρχήν, ευχαριστούμε για τη φιλοξενία από τον Άρη Σούδας. Δεν έχουμε κανένα παράπονο με τα παιδιά και με τους ανθρώπους εδώ. Το μόνο μας παράπονο και ερωτηματικό ήταν η διαιτησία. Θεωρώ ότι το πρώτο γκολ, χωρίς να είμαι 100% βέβαιος, βάσει τα λεγόμενα κάποιων που ήταν απ' έξω, ότι είναι offside. Και το δεύτερο γκολ νομίζω ότι είναι καθαρό φάουλ επιθετικό. Νομίζω όμως ότι το παιχνίδι κατά πολύ μεγάλο ποσοστό κρίθηκε σε αυτές τις δύο αποφάσεις, αλλά και στην αποβολή μια περίσσεπτη ενέργεια του παίκτη μας σε ένα σημείο του αγώνα το οποίο είχαμε τον έλεγχο και νομίζαμε ότι βάσει της εικόνας αυτής ότι δεν θα χάναμε το παιχνίδι. Εντάξει, νομίζω ότι δεν έχει ξεκαθαρίσει τίποτα. Τα πράγματα είναι ρευστά από την αρχή του πρωταθλήματος μέχρι το τέλος. Νομίζω ότι ακόμη μέχρι την τελευταία αγωνιστική θα παίζεται η σωτηρία κτλ. Σίγουρα δυσκολεύουν τα πράγματα. Μονόδρομος για μας η νίκη στο επόμενο παιχνίδι με έναν αντίπαλο ο οποίος είναι και αυτός διεκδικητής της σωτηρίας. Πιστεύω πως ήταν ένα παιχνίδι που το θέλαμε πάρα πολύ. Ήταν ένας τελικός για μας. Μπήκαμε από το πρώτο ημίχρονο σκληρά. Μας βοήθησε πάρα πολύ η κόκκινη κάρτα. Το παιχνίδι το θέλαμε, πιστεύω, παραπάνω από τον αντίπαλο. Και νιώθω πάρα πολύ ικανοποιημένος που πήραμε αυτό το αποτέλεσμα. Νιώθω πάρα πολύ καλά ικανοποιημένος με τον εαυτό μου.
Το ήθελα πολύ, αυτή την ευκαιρία. Πιστεύω να ικανοποίησα τους πάντες και συνεχίζουμε καλά στην πορεία μας. Ξέραμε ότι ήταν ένας τελικός για μας. Τα δώσαμε όλα από το πρώτο λεπτό. Μας βοήθησε που μείνανε με 10 οι άλλοι. Και καταφέραμε στο τέλος να πάρουμε την νίκη. Τα δώσαμε όλα, πιστεύω. Και σίγουρα θα συνεχίσουν και άλλες νίκες, θα έρθουν και άλλες. Και θα μείνουμε στην κατηγορία που είναι ο στόχος μας. Φέτος όλοι οι ποδοσφαιριστές, όποιος μπαίνει, είμαστε σαν οικογένεια, τον βοηθάμε. Και πιστεύω όλοι οι παίχτες όταν μπαίνουν δίνουν το 100%. Αυτό έρχεται και από την προπόνηση, από τους προπονητές, από τη διοίκηση. Και πάντα δίνουμε το 100%, τους βοηθάμε και τα δίνουμε όλα και πάντα κάτι παίρνουμε, κάτι θετικό πιστεύω.